Ο ήχος είναι εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε καταρχάς που ήρθατε, παρά την σύντομη ειδοποίηση. Το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε και ζητήσαμε τη συνέντευξη αυτή, είναι το θέμα της συγχώνευσης των σχολείων στη Γορτινία. Όπως γνωρίζετε, είναι μια συζήτηση και ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει ήδη από την αρχή του χρόνου, από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή τον νέο Δήμο Γορτινίας, όπου τέθηκε πιεστικά από το Υπουργείο το θέμα της συγχώνευσης των σχολείων της Γορτινίας, τα οποία σημειωτέων τα γυμνάσια με ηλικιακές τάξεις και γυμνάσια με ηλικία συνολικά είναι 5, ήταν 5, και το ζήτημα το οποίο τέθηκε ήταν ότι έπρεπε να γίνουν 3. Στην προηγουμένη περίπτωση η πρόταση του Υπουργείου και η σκέψη του Υπουργείου ήταν να συγχωνευθούν τα γυμνάσια με ηλικιακές τάξεις της Δημητσάνας, των Λαγκαδίων και της Βιτίνας σε ένα, όπου υπήρχε και κάποια προηγούμενη απόφαση για συγχώνευση αυτών των σχολείων του 2005, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί, και υπήρχαν και κάποιες εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε αυτό το θέμα, ο Δήμος έβαλε την άποψη ότι καταρχάς δεν θα πρέπει να συζητάμε για συγχώνευση, αλλά θα πρέπει να συζητάμε για το πώς μπορεί να υπάρχει μια ουσιαστική, σύγχρονη εκπαίδευση σε δήμους ορεινούς, δυσπρόσιτους, όπως είναι η Γορτινία. Και είναι γεγονός ότι μέσα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας αναφερόντουσαν τέτοιες περιπτώσεις, όπου μπαίνανε κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή χιλιομετρικές αποστάσεις, χρόνοι μεταφοράς των μαθητών, καιρικές συνθήκες, με βάση τις οποίες θα μπορούσαν σε ορεινές περιοχές να δημιουργηθούν μικρές, ευέλικτες εκπαιδευτικές μονάδες. Αντί γι' αυτό, στην όλη στάση του Υπουργείου υπήρχε μία πάγια αντίληψη ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν συγχωνεύσεις. Και το ερώτημα το οποίο έθετε το Υπουργείο ήταν να προτείνει ο Δήμος, γιατί ως γνωστόν η απόφαση για τη συγχώνευση είναι του Υπουργείου, ο Δήμος έχει μία γνωμοδοτική θέση, ένα γνωμοδοτικό ρόλο, να προτείνει ο Δήμος ποιο σχολείο να παραμείνει ανοιχτό. Στη συζήτηση αυτή, στο δίλημα αυτό, εμείς δεν μπήκαμε ως Δήμος, γιατί γνωρίζουμε τα πράγματα, ξέρουμε τις αποστάσεις, ενώ όπως αποδείχθηκε, οι εισηγήσεις οι οποίες γίνανε από το Υπουργείο δεν λαμβάνανε καθόλου υπόψη ρεαλιστικά την πραγματικότητα σε μια περιοχή ορεινή και δυσπρόσιτη όπως είναι η Γορτινία. Επιμείναμε σε αυτές τις απόψεις και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ασχολήθηκε πολλές φορές με το ζήτημα, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη της περιφέρειας, δεν μπορούμε να συζητάμε για μια μεταρρύθμιση διοικητική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη μόνο τα οικονομικά στοιχεία. Όπως φάνηκε και εκ των υστέρων, ναι μεν υπήρχε μια συζήτηση περί του εκπαιδευτικού μέρους, αλλά το κυρίαρχο σε όλη αυτή την κουβέντα ήταν το οικονομικό. Στο βωμό του οικονομικού ωφέλους και του κόστους θυσιάζονται αυτή τη στιγμή σχολεία τα οποία έχουν μια μεγάλη παράδοση και δεν είναι μόνο θέμα ιστορίας, αλλά είναι και σχολεία τα οποία συνεχίζουν να παίζουν ένα ρόλο στις περιοχές αυτές, γιατί δεν μιλάμε για αστική περιοχή. Δεν μιλάμε δηλαδή για έναν τόπο όπου το παιδί μπορεί εύκολα με ένα τρόλεϊ, με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, αντί να κάνει 5 λεπτά, να κάνει 10-15. Μιλάμε για σχολεία τα οποία ήδη μεταξύ τους απέχουν 20 και 30 χιλιόμετρα. Και είναι περίεργο πώς το Υπουργείο, ενώ στην αρχή μέσω δηλώσεων και